Κορίτσια μου, το σημερινό γύρισμα είναι αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένο σε εσάς. Τα αστέρια μου, τις οφερίνες μου, τις τετραπέρατες, τις οδηγάρες μου. Εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπετε, έχω κάνει ένα μπουμπαριστό μαλλί και ένα μανικιούρ, το οποίο με το όλο σύνολο έρχεται σε μία αρμονία. Μια ώρα πέδευε η κομμότρια και πάλευε με το μαλλί, τελικά τα κατάφερε. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν ετοιμάζεστε για να βγείτε με το αμόρε σας ή το potential αμόρε σας, φυσικά θα μου βάλετε το ψιλοτάκουνο και καλά θα κάνετε. Αλλά πώς συνάδει το τακούνι με την οδήγηση, πώς συνδυάζεται, θα σας πω εγώ. Δεν συνδυάζεται. Το θέμα είναι ότι όσο σίγουρες κι αν νιώθετε ότι μπορείτε να οδηγήσετε με ψιλοτάκουνα, ο κίνδυνος για ατύχημα δεν μειώνεται. Διότι μπορεί να γλιστρήσει το παπούτσι από το πεντάλ. Μπορεί το τακούνι να μπλεχτεί στο πατάκι. Και τότε ο κίνδυνος για σύγκρουση είναι πολύ μεγάλος. Και έτσι δεν θα φτάσουμε σώες και αυλαβείς και κουκλάρες στο αμόρε. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε πάντα δίπλα μας ένα ζευγάρι flat. Κατά προτίμηση χωρίς κορδόνια, να μην σας παιδεύω με λύσε, δέσε. Οδηγούμε με ασφάλεια και φτάνοντας στον προορισμό μας, τσακ, βγάζουμε τα flat, φέρνουμε τα τακούνια, κάνουμε την τράμπα και φτάνουμε έτοιμες. Ορίστε, ωραιότατα flat παπουτσάκια. Ταιριάζουνε και λιγάκι, γιατί πάντα είμαστε και κοκέτες. Και επίσης, και μην κοιτάτε που στα γυρίσματα φαίνεται που έχω τα τακούνια και μπαίνω μέσα στα αυτοκίνητα. Κάνουμε ολόκληρο cut, κόβουμε το γύρισμα, αλλάζω και μετά οδηγώ. Αλλά δεν φαίνεται. Με αυτά δεν παίζουμε. Κορίτσια, σας θέλω σοβαρές αυτά. Αυτό.